Ναι, για εμάς το ποτάμι είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχει ο Δήμος μας, είναι οι πηγές εδώ. Όντως εντοπίστηκε ένα πρόβλημα πριν από μία εβδομάδα περίπου. Ενεργήσαμε άμεσα, μέσα σε μία ώρα έχει έρθει εδώ και η Διεύθυνση Υγείας και οι ιχθυολόγοι, οι οποίοι πήραν δείγματα και από το νερό εκείνη την ώρα, καθώς επίσης πήραν και μετά από δύο μέρες όπου εντοπίσαν ότι η οποιαδήποτε μόλυνση από όπου και αν προήλθε έχει εξαφανιστεί. Ήταν ένα στιγμιαίο γεγονός, πάρθηκαν και ψάρια, αυτά τα νεκρά ψάρια τα οποία στάλθηκαν για εξέταση στην Αθήνα και σε λίγο θα έχουμε τα αποτελέσματα. Όπως είπα, ενεργήσαμε κατευθείαν, ενημερώσαμε όλους όσοι είναι παραποτάμιες επιχειρήσεις για να δούμε μήπως κάποιος εννοείται άθελά του προκάλεσε αυτή την στιγμιαία μόλυνση. Νομίζω ότι ήταν ένα στιγμιαίο γεγονός, έχει περάσει, άσχετα με αυτό σε λίγο θα πάρουμε τα αποτελέσματα και θα εντοπίσουμε πιστεύω από πού προήλθε, ούτως ώστε να υπάρχουν αν χρειαστεί κυρώσεις ή ανάλογες συστάσεις, γιατί δεν νομίζω ότι κάποιος ήθελε να κάνει να προκαλέσει κακό. Ήταν ένα στιγμίο γεγονός όπως σας είπα και θεωρώ ότι και από αυτό θα πάρουμε μάθημα και εμείς και οι επαγγελματίες που είναι όπως είπα δίπλα στο ποτάμι, ούτως ώστε να προσέχουμε όσο γίνεται περισσότερο και τέτοια φαινόμενα να μην καταστρέφουν ό,τι πολυτιμότερο έχουμε για την περιοχή εδώ.